μπορεί κανείς να φτιάξει αισθητήρες. Είναι πολυδιάστατα, έχουν περισσότερες διαφάσεις, όπως για παράδειγμα είναι μια χορδή. Τα οποία λόγω ισχυρών αλληλεπιδράσεων είναι πολύ δύσκολο να τα κατανοήσουμε αλλιώς. Στην ανάπτυξη των νέων συνθετικών τεχνολογιών να αλλάζουν και να γίνονται υδρόφυλλα. Και το όνειρό τους είναι να λύσουν ένα από αυτά τα άλυτα προβλήματα. Οι ίδιες οι μεταλλάξεις που προκαλούν τον καρκίνο του πνεύμονα. Επιτυγχάνεται η διασύνδεση των ακαδημαϊκών. Σχεδιάζουμε δηλαδή άτομο προς άτομο. Η ερευνητική ομάδα ασχολείται επίσης με πεπτίδια όπως είναι. Γι' αυτό είναι ο λόγος που θέλουμε να μελετήσουμε τι συμβαίνει στα κύτταρα και πώς τα κύτταρα αντιμετωπίζουν αλλοιώσεις του DNA. Μπορώ να πω ότι πρόκειται για ένα Ινστιτούτο Αριστείας. Μια ταινία ξεκινάει από μια αυτό που λέμε αρχική ιδέα. Και μας κάνουν υπερήφανους διότι στηρίζουν την εικόνα της σχολής μας και του Πανεπιστημίου μας. Έχει δώσει πολλούς και σημαντικούς Έλληνες συνθέτες. Εμείς δηλαδή χρησιμοποιούμε αισθητήρες κίνησης, αισθητήρες επιτάχυνσης, ασύρματες επικοινωνίες. Και προσελκύει το ενδιαφέρον των ερευνητών παγκοσμίως. Είναι πολύ πιο εύκολο να ανοίγεις προβλήματα παρά να κλείνεις. Γι' αυτό μπορέσαμε να πάμε από μερικά δευτερόλεπτα σε χιλιοστά του δευτερόλεπτα. Περιγράφονται από δύο λέξεις που λέγονται αλγόριθμοι και πολυπλοκότητα. Μια επικέντρωση σε θέματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας. Οι οποίοι τώρα διαμορφώνουν την οδηγική και μεταφορική του συμπεριφορά. Η συσσωμάτωση αγορών και οικονομιών. Ήταν η μείωση του βάρους των οχημάτων. Και γενικότερα κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση η σχεδία. Και αυτό να οδηγηθεί σε ένα τελικό αποτέλεσμα. Τα αυτόνομα ρομποτικά συστήματα στο μέλλον δεν θα είναι για μία μόνο χρήση. Την βραδικινησία και τον τρόμο ηρεμίας. Τη σχεδίαση πλοίων και πλωτών σκευασμάτων γενικότερα. Να πάρει τις ορθότερες αποφάσεις. Ταυτόχρονα δουλεύουμε σε επεξεργασία σήματος σε διάφορους χώρους. Η Κρήτη χαρακτηρίζεται από πλούσια φυτική ποικιλότητα. Προέρχεται από μια ελληνική καινοτομία που ακούει στο όνομα Aquazir. Είναι ένα νέο καύσιμο που προέρχεται από 100% υπολειμματικές πρώτες ύλες. Τα οχήματα κατασκευάζονται εξ αρχής στα εργαστήριά μας.